Ε, κύριε Χιόνι, εσείς έχετε βγάλει και ως ε, Κομμουνιστικό Κόμμα, έχετε συζητήσει Πολιτική Γραμματεία, Κεντρική Επιτροπή, όλα αυτά τα ζητήματα, έχει γίνει σαφής η θέση σας, αλλά ε, πιστεύετε ε, και στις καταγγελίες που κάνουν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι είναι ουσιαστικά μία ε, μορφή προστασίας ε, της ε, κυβέρνησης στους ε, παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, εντοπίζεται εκεί το πρόβλημα, ή είναι και ένα πρόβλημα που έρχεται προφανώς απ έξω. Πάντως, πίσω καταρχήν πίσω από, τις, από τον ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων για τα μερίδια τη αγορά που η ΡΕΕ κάνει το διαιτητή υπάρχει το εξή. Ότι μετά από πέντε μήνε με τα διάφορα πα τα κυβερνητικά, ένα στου δύο σκέφτεται ότι όταν θα πα στο σούπερ μάρκετ θα δει τι δεν θα αγοράσει, πώ θα πα τη δουλειά και στο βενζινάδικο, αν μπορεί να πα. Διακοπέ, πόσε μέρε θα κόψει. Και την ίδια στιγμή φοβάσαι να ανοίξει του λογαριασμού που έρχονται και αυτοί που έρχονται από τώρα, από αυτό το μήνα. Mm -hmm. Γιατί οι πάροχοι ε, πέρασαν τη ρήτρα μέσα στην ε, τιμή τη κιλοβατόρα, όπω και τα πάγια. Γι' αυτό δείτε και ακριβώ τι πληρώνει ο κόσμο. Γιατί έχουμε και τα διάφορα άλλα αλλά ε, ο μέσο όρο τη μέρα με τα καύσιμα είναι 0,70. Την ίδια στιγμή η τιμή της κιλοβατόρα έχει ανέβει από 0,50 έως 0,70. Mm -hmm. Η τιμή του νέου λίτρου γάλατος 0,30. Και πάει λέγοντα. Για να καταλάβουμε ότι μιλάμε Εντάξει. για μια σταγόνα στον ωκεανό. Είναι. Την ίδια στιγμή που αυτά τραβιούνται από τη φορολογιστία του κόσμου. Γιατί και στον περιπολογισμό το 95% προκύπτουν από τα έσοδα που έχουν από τη φορολογία των εργατικών λαϊκών στρωμάτων, μόνο 5% από του επιχειρηματικού ομίλου, και με μια σειρά επιδοτήσει εξασφαλίζουν να του στηρίζουν αυτό το 5% του επιχειρηματικού ομίλου. Μάλιστα και ορισμένα από τι επιδοτήσει αυτό προσπαθούν να καλύψουν, γιατί δεν θα πληρώνουν του ανηλογαριασμοί και με αυτόν τον τρόπο θα πληρωθούν. Άρα, στα μεγάλα προβλήματα που έχουμε δεν αντιμετωπίζονται με μια από τα ίδια, με συνεχέ θυσίε δηλαδή τι για πρότερη. να εξασφαλίζονται τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Τι προτείνει το κάτω. Και τέτοιο. γι' αυτό, Μα, αν πραγματικά θέλανε να ανακουφίσουν το, ε, το, λαό, θα αποδέχονταν τι προτάσει νόμου του Κομμουνιστικού Κόμματο ε, Ελλάδα. Για να γίνει γενναία μείωση και να μπει πλαφών στι τιμέ ε, των αγαθών μαζική λαϊκή ε, κατανάλωση, των τιμών ε, του ηλεκτρικού ρεύματο, του πετρελαίου, τη βενζίνη. Να υπάρξει κατάργηση του ΦΠΑ mm. και ιδιαίτερα κατάργηση των άδικων ειδικών φόρων κατανάλωσης στα προϊόντα ε, τη ενέργεια. Να υπάρξει κατάργηση του χρηματιστηρίου, ενέργειας, ε, ε, του χρηματιστηρίου ενέργεια και όλων των συμβάσεων που καθορίζουν τι ρήτρε αναπροσαρμογή. Να βγούμε από τι κυρώσει απέναντι στη Ρωσία που τι πληρώνει και ο ελληνικό και ο ευρωπαϊκό και ε, ε, οι λαοί τη Ευρώπη, την ίδια στιγμή που οι κερδίζουν από τη μεταφορά του LNG. Να αξιοποιήσουμε όλε τι εγχώριε πηγέ ενέργεια στο μείγμα που δεν αξιοποιούνται ή υπονομεύονται ή αξιοποιούνται για την κερδοφορία και τον ανταγωνισμό των παρόχων. Που με διάφορε διαδικασίε πάνε να το ρυθμίσουν και να εξασφαλίσουν να συνεχίζεται αυτό ο καταστροφικό okay. δρόμο. Yeah. Από αυτή τη σκοπιά, mm -hmm. έχει πολύ μεγάλη σημασία να μπει στο επίκεντρο οι αιτίε αυτή τη κατάσταση. Mm -hmm. Γιατί δεν είναι απλά μια κακή συγκυρία, απλά εισαγόμενη. Διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με τα εξή. Καταρχήν, έχουμε να κάνουμε με το ότι κρίσιμα αγαθά όπω είναι τα τρόφιμα, η ενέργεια όπω ήταν τα φάρμακα, τα εμβόλια τα προηγούμενα χρόνια, είναι εμπορεύματα. Και οι τιμέ του καθορίζονται με βάση το κίνητρο του κέρδου και την εξασφάλιση του μέγιστου κέρδου. Καθορίζονται με βάση τον ανταγωνισμό για τα μερίδια στι αγορέ. Καθορίζονται με βάση τη στήριξη, την πολύπλευρη στήριξη επιχειρηματικών ομήλων. Καθορίζονται με βάση την πράσινη ανάπτυξη, τα πράσινα άλογα βασικά, γιατί πολλή κουβέντα γινόταν ναι. για το περιβάλλον που ήταν ένα πρόσχημα για το πώ θα στηριχθούν επιχειρηματικοί όμιλοι στι ανανεώσιμε πηγέ. Όπω καθώ και από τι κατευθύνσει και την υλοποίηση τη απελευθέρωση ενέργεια, στην οποία όλοι οι υπόλοιποι συμφωνούν. <σχ> <σχ> γιατί πριν μερικέ μέρε, μόνο αυτό να πούμε, πριν μερικέ μέρε, η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ και μαζί με το ΚΙΝΑΛ ψηφίσανε την επικαιροποίηση και τον εξυγχρονισμό των άδικων ειδικών φόρων κατανάλωση στα προϊόντα ενέργεια λοιπόν, που τα αξιοπληρώνουμε. Να, να πάμε και, και εσεί για πλαφόν μιλήσατε. Για συνδυασμένα μέτρα, γιατί ναι, 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 μόνο ναι, έτσι σύμβομαι. μπορεί έστω να υπάρξουν ανάσει. Όμω το κρίσιμο θέμα είναι ότι αν αποδέχεσαι την απελευθέρωση τη ενέργεια, την πράσινη μετάβαση και τα πολύ άσχημα αποτελέσματα που έχουν για τη ζωή. Των εργατικών λαϊκών στρωμάτων και στη χώρα μα και στου υπόλοιπου λαού τη Ευρώπη, αν αποδέχεσαι τι κυρώσει απέναντι στην Ρωσία, αν αποδέχεσαι το ότι μπορεί να υπάρξει μια καλή ή κακή εκδοχή τη πράσινη μετάβαση, τη απολιγνητοποίηση, βασικά τη υποβάθμιση των ενεργειακών πηγών τη χώρα μα, γιατί τέτοιο πράγμα δεν μπορεί και δεν υπάρχει, τότε όχι απλά δεν μπορεί ούτε να εξασφαλίσει, πολύ περισσότερο βυθίζει όλο και περισσότερο το λαό. Στην ενεργειακή ναι. και όχι μόνο φτώχεια και οργανωμένη ανέχεια. Ναι. Αυτό το δρόμο και αυτού του παράγοντε πρέπει να στοχεύσει η πάλι για να μπορέσει να υπάρξει χώρο και για ανάσχεση πολύ περισσότερο. Για να μπορέσει από καλύτερε θέσει ο, ο λαό να παλέψει για να ικανοποιήσει τι σύγχρονε ανάγκε του ναι. βασισμένες σε όλε ε, τι δυνατότητε που έχει δημιουργήσει η τεχνολογία, Κατάνε. η παραγωγή, ε, η επιστήμη, οι οποίε συνεχώ και επιβεβαιώνουν ότι μεγαλώνει το χάσμα το πώ θα μπορούσαμε να ζούμε και Εντά στο πώ ζούμε. Σα ευχαριστώ. πάρα Μία παρατήρηση μόνο στην αν μου επιτρέπετε. Είναι πολύ σύντομα. Ένα, ο, ο, δεν υπάρχει άλλο χρόνο. Για να ολοκληρώσω, μόνο για να ολοκληρώσω, γιατί όλες, Είχι, όλα σύντομα. τα παρά τι διαφορέ του για τον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλιστεί σταθερότητα στην αντιλαϊκή πολιτική που υλοποιείται, γιατί εκεί βασίζονται οι βασικέ διαφορέ των υπόλοιπων κομμάτων. Υπάρχει το εξή θέμα. Δεν είναι μόνο ότι, όπω είπαμε το συγκεκριμένο παράδειγμα, ε, ψηφίσαν από κοινού τον εξυγχρονισμό των άδικων ειδικών φόρων κατανάλωση. Πριν ένα μήνα ψηφίσανε νέε στηρίξει προ του εφοπλιστέ, την ίδια στιγμή που τα ακτοπλοϊκά σιτήρα είναι στο Θεό και ο κόσμο φοβάται να πάει στο ΔΕ. Είναι, είναι θέματα παράδειγμα. που τα Αυτό και σημαίνει ελάτε, ότι όσο παραμένουν πόλο, αυτοί οι παράγοντε, δεν μπορεί να βρεθεί διέξοδο.